στη σκύλα, ξέρω εγώ. Ενέρεσαι τώρα, κοίτα να δεις τι γίνεται. Κάτσε, θα μας πει. Τώρα εμένα να κυκλοφορήσουμε την ώρα βαλσάμι. Με αυτά τα μούτρα. Αυτή πρέπει να κυκλοφορήσουμε τον Αλέν Τελόν. Σε πληροφορώ ότι ο άντρας της ήταν κάποια στιγμή στα κιλά ήταν του Τάσου Μάρια από σένα. Ήταν ο Τάσου Μητρόπουλος. Τι, με ποιον? Με την Έλληνα Θαρέη. Ναι. Εντάξει, καλά χρόνια, ρε. Ναι, θέλει να πει ότι. Μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν μπορεί η Ηλώνα Βαλτσάμι να περπατάει με παρτενέρ γουρούν ναι. άνθρωπο. Κι όμως ο άντρας της, ο Ερίκος Ανδρέου, είχε τα κιλά του. Αλλά ωραίος, ήταν γλυκός άνθρωπος. Ναι, 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 είναι. Είναι γλυκός άνθρωπος. Ναι, ο Ερίκος Ανδρέου. Είναι γλυκός ζευγάρι. Τζόρνταν λίγο σε θυμάμαι ο Ερίκος στον Τάσο. Με το που σχωρέθηκε η. Δεν σχωρέθηκε. Συγχωρέθηκε. Συγχωρέθηκε. Μα μπερδεύει με τι σκοτάδε. Πολύ γρήγορα αμέσως με την άλλη. Ποιο. Κατευθείαν ο Μητρόπουλος. Πολύ γρήγορα. Κύριε τώρα Μητρόπουλος, εγώ τον είχα γνωρίσει. Κάτι το πάω. Ναι, βρε. Εγώ τον είχα γνωρίσει. Άρρωστο το Παναδημαϊκό. Καλά, εντάξει. Όπω ο Βρίζα είναι άρρωστο. Άρρωστο Παναδημαϊκό. Άρρωστο εξή. Λοιπόν, τελείωσε. Ναι, Λουγιώργο. Α, επίση. Δεν λέω τίποτα για Σαλπικίδη πλέον, έτσι. Δεν πρέπει να κόσμος, φτάνει, δεν θέλω να μιλήσω για Σαλπικίδη. Σωστό. Ούτε και τώρα να μιλήσω όχι. Γιατί τα έλεγα εγώ μέσα στην καλή χαρά της εθνικής ομάδας και του ΠΑΟ. Για Σαλπικίδη. Εντάξει. Γελάει ο κόσμος. Εκτίθεται και ο παίκτης δυστυχώς. Τον εκθέτει. Πάμε γρήγορα γιατί χωρικό περιμένω. Να μιλήσει για άλλο ο κρυόκολο. Δίκαιο αποκλεισμό από την τροπή τη Θράκη την Πέμπτη. Θα μιλήσει τελευταίο Γιώργο. Ωραία. Ο δίκαιο αποκλεισμό. Ο Αναστασίου από την αρχή τη χρονιά, εντάξει, αν και του είχε δοθεί κάποια πίστοση χρόνου, εκτίθεταν επανόρθωτα. Ο άνθρωπο αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται. Βγαίνει το καλοκαίρι, μα είπε είμαστε πλήρη. Και τώρα βλέπω εγώ μέσα τον μπάγκο Μπούι και Σπυρόπουλο. Τώρα τι πλήρη είναι ο Παναθηναϊκός του 2015. Αλλά και ο Πάο και έλεγε. Τι σχέση έχει με τον προδεκαετία του Παναθηναϊκού. Το Μαντούρο και κανένα σχέση. Θα πάρει πρωτάτο και τον Κατσικάνο. Λοιπόν, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν έχουν καταλάβει ένα βασικό πράγμα. Ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες 20 λεπτού. Ότι κανένα από αυτού δεν πρέπει να παίζει όλο το 90 λεπτό πλην Στυλ, Σίντεφελτ, Ζέκα και Μπέρκ. Ο Ρόμπος πριν του Ζέγκα είναι προβληματικός. Αυτό σου είπα. Τώρα μου βάζει το Μέντες και σαν Παναθηναϊκός. Και ο Νάνο έχει πέσει από την Ακρόπολη και είναι κομμάτια κάτω. Κοίταξε, εγώ λέω ότι γίνεται τίποτα στις προπονήσεις και μετά βλέπω την απόδοσή του με το Χουχούμι και λέω καμία σχέση με τον περσινό Νάνο. Τις κούρσες που έκανε. Καμία σχέση. Αν και ο Χουχούμι. Όπως και ο Ράτσι, συγγνώμη. Ο Ράτσι, αυτό το πράγμα δεν είναι τώρα. Αν και ο Χουχούμι Ραπτόπουλε. Ναι. Αν και ο Χουχούμι Ραπτόπουλο περισσότερο προβλέψιμο από τον Νάνο στον τρόπο παιχνιδιού του, στα μάτια μα μπάλα σε αυτό που φύγει. Το Χουχούμι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν νοείται Παναθηναϊκός μέσα στη λεωφόρο με 10.000 κόσμο το λιγότερο σε κάθε μάτς φέτος που στηρίζει τόσο πολύ ο κόσμος στην ομάδα να πηγαίνει για το αποτέλεσμα με την Ξάνθη. Κάποια στιγμή θα το φάσει τον γκολ, όπερ και γένετο. Να διαβάσουμε και τα μηνύματα. Συνεχίζουμε. Ποιοι είναι οι στόχοι του Παναθηναϊκού? Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός από τις ελάχιστες φορές που μένει χωρίς στόχο στη μέση χρονιάς. Γι' αυτό η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Αλαφούζος. Γιατί όταν σου λέει ότι εγώ θα κάνω μεταγραφές και μου φέρει τον Νίνη, α, και αυτό με το Μαυρία. Άλλο πάλι κόλπο γι' αυτό τώρα και άλλη μόδα. Όποιος από την κάση. Αυτή η πρωτοσέλιδα το Μαυρία. Ναι, ναι, τα παπαγάλια. Εγώ δεν τρώω παπαγάλια. Αυτό που λέει. Όποιος αποτυχάνει στο εξωτερικό γυρίζει πίσω με δυναμικά σχόλια. Έλεος ρε παιδιά. Και αν δεν ήρθε και ο Μαυρίας, με ποιον θα παίξει πίσω ο δεξί, εξτρέμ δεξί μπακ? Με το Σπυρόπουλο ή το Τριανταφυλόπουλο? Όταν ήρθε εδώ ο Μη και του βγάλανε σουγιά, από την πίσω πόρτα έφυγε. Άντε, πολύ να μην λέει. Και άμα θέλει να κάνει τον άντρα ο Μη, να έρθει μπροστά μου. Λοιπόν, χωρίς το σκύλο. Τελείωσε αυτή η ιστορία με αυτό το Μη. Λοιπόν, πολλοί αναρωτιούνται πότε. Εδώ θα του το έβαζα. Εδώ, από εδώ. Πόσο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα ή θα έχει κάποιο σοβαρό στόχο. Γιατί πέρσι πολλοί μπερδεύτηκαν και λέγανε εντάξει, ο Αναστασίου πήρε κύπελο. Άκου τώρα τι σκέφτονται μερικοί τραγικοί άνθρωποι. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, την πιο βαριά φανέλα, το κύπελο δηλαδή κατέστη από το σκοπό. Συνεχίζω. Πόσο Παναθηναϊκός μπορεί να. Καταφέρει. Κανεί εδώ την πόρτα έκανε. Τέσσερις το βγάλανε έξω το Μη. Σε λάθος πόρτα μπήκε. Θυμάστε. Σε λάθος πόρτα πήγε. Δεν μπήκε αυτή. Από μακριά κάνει το μάγκα. Ο σκατόγερος κι αυτός. 51 χρόνο πήγε. Λοιπόν, πόσο Παναθηναϊκό θα σοβαρευτεί τα επόμενα χρόνια. Τα σκυλιά χρόνια. Γυρίζει από το φόβο του. Βλέπεις. Μην το πλακώσει. Ένα λεπτό από το που λέει πέσα τι θες. Κολοκανάς. Πόσο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει στόχους για τα επόμενα χρόνια. Λάθος όσοι πιστεύουν ότι αυτό θα γίνει με επενδυτή. Εγώ και ελάχιστοι ακόμη, μία μειοψηφία οπαδών του Παναθηναϊκού, λέγαμε το καλοκαίρι ότι πρέπει να πάρθει οπωσδήποτε να κερδίσουμε το μάτς με τη Σταντάρ. Μετά δεν με ένοιαζαν ούτε οι πεντάρες ούτε οι εξάρες του Champions League. Θα έχει τα 17 εκατομμύρια να αφήσουν τις παπαριές ορισμένοι που λένε πρέπει να βάλει στην ΠΑΕ ο Λαφούζος πολιτήριο για να δούμε ασφημέρα. Όχι, πρέπει να πας μια χρονιά τσουλού και από εκεί και πέρα.
όλα θα στρώσουν. Τελειώνοντας, να πω και σήμερα για το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα κερδίσαμε το δορυφόρο το Χανίων. Εντάξει, δεν γίνεται να έχουμε πάλι πανηγυρικά σχόλια. Ο Κλωναρίδης πιστεύω ότι πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο από τον Καρέλη. Ο οποίος ο Καρέλης, ο άνθρωπος, εκεί που είναι να βάλει το γόνατο, βάζει το κεφάλι. Εκεί που είναι να βάλει το κεφάλι, βάζει το γόνατο. Απίστευτος. Είναι πιο εύκολο στον κόλο. Άσε, να το πούμε τώρα. Πρέπει ο Καρέλης να κάθεται μετά την προπόνηση. Πόσα χρόνια βλέπεις μπάλα και γλυκό ποδόσφαιρο.